των αλλεπάλληλων επαφών που είχε σήμερα ο πρόεδρος Αναστασιάδης στις Βρυξέλλες με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα για το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Κομισιόν το θέμα της αναβάθμισης της ευρωπαϊκής παρουσίας στις συνομιλίες. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε επίσης συναντήσεις με τον Φρανσουά Ολάντ και τον Ντέιβιντ Κάμερον. Ο απεσταλμένος του ΡΙΚΣ της Βρυξέλλες, Πανίκος Χατζηπαναγής, μεταδίδει. Ο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραδείγματος χάρη, αφού δεν έλαβε οποιασδήποτε κρίσιμες αποφάσεις. Ωστόσο, στο περιθώριο της, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είχε την ευκαιρία για καθοριστικές συναντήσεις με κύριους στόχους την ενίσχυση των προσπαθειών για αναβάθμιση της ευρωπαϊκής παρουσίας στις συνομιλίες, αλλά και την ενίσχυση επίσης των προσπαθειών για ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Μετά τη χθεσινή συνάντηση με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, νωρίς το πρωί ο πρόεδρος Αναστασιάδης συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ στα γραφεία της Γαλλικής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα και αυτής της συνάντησης χαρακτηρίστηκαν θετικά. Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, ο Γάλλος πρόεδρος όχι μόνο συμφώνησε σε ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συζήτησε και για προσωπικότητες που μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Χαίρομαι να πω ότι είχα την ίδια και απόλυτη στήριξη που είχα και από πλευράς της κυρίας Μέρκελ. Ο Φρανσουά Ολάντ συμφώνησε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προτείνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι αναγκαία για να προσδώσουν νέα δυναμική στις συνομιλίες και χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τις επαφές του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή στην Άγκυρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρίσκεται στο Παρίσι στις 12 Νοεμβρίου σε σύνοδο για την νεανική απασχόληση. Νέο ραντεβού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον, με τον οποίο επίσης συναντήθηκε στο περιθώριο της συνόδου. Θα βρεθούν και στη Σύνοδο Κορυφής της Κοινοπολιτείας στις 15 Νοεμβρίου στη Σρι Λάνκα. Ενώ βεβαίως την ίδια ώρα έχουμε συμφωνήσει ότι αρχές του νέου χρόνου, ενδεχόμενα το Γενάρη, θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη επίσκεψή μου στο Λονδίνο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των 28, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Φαν Ρόμποϊ, και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μπαρόσο. Βασικός στόχος και εδώ, η αναβάθμιση του ευρωπαϊκού ρόλου, το ταχύτερο, στις συνομιλίες. Θέλουμε να είναι πιο εγνωσμένου κύρους νομική προσωπικότητα, η οποία δεν θα υποκαταστήσει ποτέ τον ρόλο βεβαίως του Γενικού Γραμματέα, αλλά θα είναι βοηθητική στο έργο είτε του κυρίου Ντάουνερ είτε του Γενικού Γραμματέα. Από τις συναντήσεις, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις και κρίνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε λύση. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος Αναστασιάδης για την καταρχήν συμφωνία και σε επίπεδο αρχηγών κρατών η συγχρηματοδότηση για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο από το 2014 μέχρι τουλάχιστον το 2016 να φτάνει το 95%. Την ίδια ώρα οφείλω να πω ότι η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη που θα θέλαμε να τύχουμε φαίνεται πλέον να ευρίσκεται εφόσον είμαστε συνεπείς με τα υλοποίηση των προγραμμάτων προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο περιθώριο μιας υποτονικής συνόδου κορυφής, η έντονη δραστηριότητα της Κυπριακής Αντιπροσωπείας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τέθηκαν σε αυτό το διήμερο οι βάσεις για ένα εντονότερο διάλογο σε επίπεδο κορυφής για ενίσχυση των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οικονομία και το Κυπριακό. Από τις Βρυξέλλες για το ΡΙΚ, Πανίκος Χατζηπαναγής. Κοινή συνάντηση των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου στις 27 Νοεμβρίου διευθετήθηκε στη σημερινή συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Πρόεδρο της Κομισιόν. Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη αυτή αλλά και για το περιεχόμενο της συνάντησης του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Κομισιόν θα μας δώσει τώρα ο απεσταλμένος του ΡΙΚ της Βρυξέλλες, Πανίκος Χατζηπαναγής. Πανίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Να πούμε λοιπόν ότι επισημοποιήθηκε αυτή η πρόσκληση του κυρίου Μπαρόσο προς μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου στις 27 Νοεμβρίου να έρθουν στις Βρυξέλλες για κοινή συνεδρία με το Κολέγιο των Επιτρόπων. Θα γίνει μια κοινή συνεδρία και στην συνέχεια χωριστές συναντήσεις με τους αρμοδίους επιτρόπους των
υπουργών που θα έρθουν εδώ στις Βρυξέλλες και θα συνοδεύουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρόσκληση αυτή θεωρείται ένδειξη της κοινοτικής αλληλεγγύης, της προσπάθειας της Κύπρου στα θέματα της οικονομίας. Έχει αυτό τον συμβολισμό. Από την άλλη πλευρά θα δοθεί η ευκαιρία στους υπουργούς από την Κύπρο να συζητήσουν με τους αρμόδιους επιτρόπους διάφορες λεπτομέρειες που έχουν σχέση με το μνημόνιο. Να πούμε επίσης. Άρα θα γίνει μια κατά κάποιον τρόπο αξιολόγηση και θα τεθούν, φαντάζομαι, από την πλευρά των Κύπριων υπουργών τα προβλήματα που προκύπτουν με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών στη Λευκωσία, στην Κύπρο, Πανίκο, δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Πρόσωπο με πρόσωπο. Ναι. Ούτως ώστε να γίνουν ίσως και καλύτερα κατανοητά. Άλλο να συζητήσεις με έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τρόικα και άλλο με τον ίδιο τον Ευρωπαίο Επίτροπο που είναι ο αρμόδιος για αυτά τα θέματα και που έχει και την, τουλάχιστον την πολιτική ευθύνη. Μάλιστα. Τι λένε οι πληροφορίες μας για τις συναντήσεις με Ρόμπο και Μπαρόζο? Πέρα από, τα της οικονομίας, κυρίως με Ρόμποι συζητήθηκε το Κυπριακό, είπαμε ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι συντρέχουν προϋποθέσεις για εξελίξεις στο Κυπριακό, αντιλαμβάνονται την ανάγκη για έναρξη, για να δοθεί μια νέα κινητικότητα στις συνομιλίες με την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Συμφωνούν ότι μπορεί να υπάρξει ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιολόγηση των όσων συμβαίνουν σε σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και από πλευράς οικονομίας χαιρετίζουν την θετική αξιολόγηση της Κύπρου στην πρώτη επίσκεψη της Τρόικας. Ευελπιστούν ότι παρόμοια θα είναι η αξιολόγηση και στην δεύτερη, επίσκεψη και τονίζουν ότι η Κύπρος πρέπει να παραμένει, δεσμευμένη στα όσα έχει συμφωνήσει. Σας ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ.